αξίζει τον κόπο να τα διαβάσουν όλοι. Μιχάλης κάνει σοβαρή δουλειά, δεν συνωμοσιολογεί, ούτε αυθαιρετεί. Ανεξαρτήτως αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, το θέμα είναι ότι θα βρει σοβαρότητα μέσα στο έργο του. Δεν λέω άλλα γιατί είναι εδώ και δεν θέλω να θυμίσω. Παρόλο που αποφεύγω να αναφέρουμε στα θέματα εσωτερικής πολιτικής, οι τρέχουσες εξελίξεις μας οδηγούν να πούμε μερικά πράγματα. Συνήθως όταν προκυρήσονται έκτακτες εκλογές, ο κανόνας λέγει πως εκείνος ο οποίος τη διενεργεί, εκείνος τις κερδίζει, διότι για να κάνει κάποιος έκτακτες εκλογές σημαίνει ότι μελέτησε τα πάντα και έχει την βεβαιότητα ότι θα επανεκλεγεί. Αυτό δεν είναι αξίωμα, είναι κανόνας που έχει τις εξαιρέσεις του. Το είδαμε το 2009 όταν ο κύριος Κώστας Καρμαλής έκανε τα πάντα για να μην εκλεγεί στην προεκλογική του εκστρατεία. Επομένως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ένα παρόμοιο ενδεχόμενο υπάρχει και τώρα. Είναι αλήθεια ότι επειδή απέχουν παρασάγκες οι λόγοι με τις πράξεις των Ελλήνων πολιτικών, όλων, αλλά ιδίως των Ελλήνων, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα εφόσον δεν ξέρουμε τα βαθύτερα κίνητρα της δράσης του καθενός. Θα μπορούσε όμως κάποιος να υποθέσει ότι ήρθε η εποχή, μια κυβέρνηση η οποία δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τον ελληνικό λαό με τις πράξεις της, βάζει τα αναμένα κάρβουνα να τα πιάσει κάποιος άλλος. Ή θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι ήδη έχει εξασφαλίσει την εκλογή Προέδρου, οπότε εκ του ασφαλούς οδηγείται σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Είναι όμως γεγονός ότι πράγματι αυτή τη φορά είναι κρίσιμες οι εκλογές, παρόλο που το λέμε σχεδόν σε όλες, εντούτοις είναι κρίσιμες, διότι μπορεί να αλλάξει όχι μια συνήθις πολιτική κατάσταση, αλλά μπορεί να γίνει μια ανατροπή. Πάντα όμως, χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει συζητηθεί με τους πολιτικούς οι οποίοι φαίνεται να έρχονται αν θα γίνουν εκλογές. Θεωρώ όμως ότι ό,τι και να συμβεί, σίγουρα θα υπάρξει μια αναστάτωση. Πόσο μεγάλη θα είναι δεν ξέρω. Ακούω τους πολιτικούς να λένε και να προτείνουν πρέπει οπωσδήποτε να εκλεγεί πρόεδρος. Αναλογίζουμε όμως ότι αν εκλεγεί πρόεδρος, η σημερινή αντιπολίτευση και πόσο η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία της βέβαια, αναλογίζουμε τι είδους αντιπολίτευση θα γίνει στη συνέχεια. Θα κατηγορείται συνεχώς ένας αριθμός βουλευτών των ανεξαρτήτων ή από τους ανεξάρτητους Έλληνες ότι αποστάθησαν, ότι είναι αργυρόνητοι, ότι πουλήθηκαν και να υποστηρίξουν και να ψηφίσουν τον πρόεδρο με μία αναταραχή και θα κατηγορείται βεβαίως μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε ψήφους αποστατών. Όπως και να έχει, από το τέλος του καλοκαιριού όμως μέχρι σήμερα υπάρχει ένα νοσηρό προεκλογικό κλίμα το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα είναι αναγκαίο κακό να υπάρξει κάποια λύση. Και στην στρατηγική λέμε ότι η κακή λύση είναι καλύτερη από τη μη λύση. Δεν μπορεί να συνεχίσει κι άλλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Τι θα έρθει, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να έρθει κάτι το χειρότερο. Αλλά ίσως και αυτό το χειρότερο να δώσει την δυνατότητα να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός και να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί εγώ θα στοιχηματίσω ότι αν θα γίνουν εκλογές, πάλι τους ίδιους θα βγάζουμε. Δεν εννοώ τα ίδια κόμματα με την ίδια αναλογική σειρά. Εννοώ τους ίδιους υποψηφίους, τους οποίους σήμερα βρίζουμε ως ανίκανους. Έτσι συμβαίνει πάντα. Το ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης έχει 20 πόσους υποψηφίους έχει. Δεν είδαμε κάποιον ικανό ποτέ από αυτούς τους συνηθισμένους να τον υποστηρίξουμε, να τον δοκιμάσουμε κι αυτόν. Εγώ έχω πάντα κατά νου τη φράση του Ηράκλειτου που όταν τον ρώτησαν οι Εφέσιοι τι θα γίνει με τη διαφθορά στην πόλη, τους απάντησε «Άπαντας απάντσαστε ανήβην καταλυπήν». Κρεμάστε τους όλους, εδώ στην εξουσία στα παιδιά, δώστε σε κάποιους που δεν είναι ακόμα διεφθαρμένοι. Σήμερα βέβαια δεν κρεμάμε, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να τους στείλουμε στα σπίτια τους. Όπως και να έχει, δεν ξέρει κανείς από πού κινούνται τα κόμματα για να πάρουν ορισμένες αποφάσεις. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πέφτουμε θύματα της αμερικανογερμανικής διαμάχης. Είναι γνωστό ότι οι Αμερικανοί υποστηρίζουν σήμερα στην Ευρώπη όλες τις αριστερές κινήσεις. Είναι φανερό, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι γιατί ο Σόρος υποστηρίζει όλα τα αριστερά κινήματα στην Ευρώπη. Τι έγινε, άλλαξε πολιτική διάθεση, είναι ένας υπεριαλιστής, ένας καπιταλιστής, είναι ένας κεφαλαιοκράτης στη γνώση, αντίστακτος
και υποστηρίζει αριστερές κυβερνήσεις. Είναι γιατί θέλει να χτυπήσει τη Μέρκελ, να χτυπήσει τη Γερμανία. Και βεβαίως όλο αυτό το σύστημα θέλει να φύγουμε από το ευρώ για να πάμε στο δολάριο. Και εκεί εξυπηρετείται η κατάσταση, διότι αδυνατίζει το ευρώ και στο τέλος διαλύεται και η Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι από τη στιγμή ακόμα της Μπενελούξου, παλιότερη θα θυμάστε, η πρόθεση της Αμερικής ήταν να τσακίσει την Ευρώπη. Θα θυμούνται οι παλιότεροι ότι το 1968 που κάποιοι δήθεν πολιτευτικοί κύκλοι το προβάλλουν ως κάτι το ενθουσιώδες, ξεκίνησε από μία διαμάχη των φοιτητών με την τότε κυβέρνηση του Ντεγκόλ, επειδή δεν τους επέτρεπε να μένουν στους ίδιους κοιτώνες άνδρες και γυναίκες φοιτητές και φοιτήτριες. Από εκεί ξεκίνησε ο περίφημος κατάλληλος ή διαβόητος Μάιος του 68 με τον Κοέν Μπετίτ, τον πότε Γαλλοεβραίο, πότε Γερμανοεβραίο πολιτικό, να είναι επικεφαλής. Και ρίξαν τον Ντεγκόλ. Ποιος ήταν ο Ντεγκόλ? Ο υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ο Ντεγκόλ. Τον τσακίσε. Επομένως, μπορεί να πέφτουμε και εμείς θύματα αυτή τη στιγμή, όταν βλέπω να υποστηρίζονται σε όλη την Ευρώπη οι αριστερές κινήσεις από τον Σόρος και από το Αμερικανικό κεφάλαιο, αρχίζουν να υποψιάζουμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Μπορεί να μην είναι αυτό. Να είναι η πρόθεση των εθνικών προμηθευτών, των ημετέρων που λέμε, οι οποίοι έχουν το σενάριο τους εδώ και πάρα πολλούς μήνες, να βγάλουν το ΣΥΡΙΖΑ κατά μία-δύο μονάδες πιο μπροστά, ώστε να υποχρεωθεί να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, ώστε κάπου να συγκλίνουν. Διότι είναι αλήθεια πως από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πρόβλημα, έχουν οικονομική κρίση, μόνο στην Ελλάδα η αντιπολίτευση με την κυβέρνηση σκοτώνουν. Παντού τα βρήκαν, έχουν βρει ένα κοινό σημείο και προχωρούν πολύ καλύτερα από εμάς. Δεν λύσαν τα προβλήματά τους, δεν λέω αυτό, αλλά δεν είναι και στην άθλια κατάσταση στην οποία είμαστε εμείς και η οποία θα χειροτερεύει συνεχώς, διότι φάγαμε όλα τα σημεία της γιαγιάς, δεν έχουμε πλέον γράφω θέματα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και τα χρέη σωρεύονται. Όταν ακούω κάποιους αισιόδοξους που λένε τα πράγματα θα βελτιωθούν διότι μας δείξαν ότι έχουμε, ξέρω εγώ, μισό ή 1% αύξηση ή πλεόνασμα, είναι να γελάς αν δεν κλαις δηλαδή, γιατί αυτά είναι στα χαρτιά γραμμένο. Ξέρουμε τι συμβαίνει στις τσέπες μας και τι προβλήματα υπάρχουν. Να σκεφτεί κάποιος με τους ρυθμούς που προχωράει η δίθεν ανάπτυξη. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε ότι δεν προχωράει τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα. Το 2004 ήταν υφυπουργός Εθνικής Αμήνης ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος κατά σύμπτωση είναι και τώρα. Το 2004 λοιπόν που έγινε μία αναφορά ότι τα άρβελα που χρησιμοποιεί ο ελληνικός στρατός δεν είναι αδιάβροχα και ταλαιπωρούνται οι στρατιώτες. Και μάλιστα κατασκευάζουν κάποιες μηχανές στο στράτευμα οι οποίες είναι πεπαλαιωμένες. Παραγγέλνουν το 2004 καινούργια μηχανή γερμανική. Αλλάζουν από τότε πόσοι υπουργοί και υφυπουργοί στο Εθνικής Άμυνας, κανένα και τώρα Αμπρόπουλος τώρα, και ρωτάει τι έγινε, γιατί εξακολουθούν τα άρβελα να είναι εκείνα τα παλιά. Η μηχανή έχει αγοραστεί, δεν λειτουργήσε ποτέ, διότι είχε ένα μικρό προβληματάκι, λέει, με τα ρομποτάκια, το οποίο ήταν πανεύκολο να λυθεί, ειδοποιήσει την κατασκευάστρια εταιρεία και στο διορθώνει, το κάνει και εσύ, έχουμε τόσους ικανούς τεχνικούς εδώ. Και άρχισε να λειτουργεί τώρα, 10 χρόνια. Και για να γίνει αντιληπτό τι είναι, οι καινούργιες μηχανές βγάζουν 750 με 800 άρβλα ημερησίως, οι παλιές βγάζαν 250. 75 ευρώ κοστολόγιο στο κάθε άρβλο είχαν η παλιά η μηχανή, 25 έχει καινούργια. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αφού και στο στρατό που θεωρείται ότι είναι πιο οργανωμένος, και προφανώς είναι όχι μόνο θεωρείται, συμβαίνουν τέτοια πράγματα, πώς λειτουργεί όλη η κρατική μηχανή, τι ελπίδα να έχει. Αυτά τα 4 χρόνια δεν μας δίδεξαν τίποτα. 4 είναι από τη στιγμή που επισήμως μπήκαμε στο μνημόνιο. Αλλά η ύφεση έχει περάσει τα 5, είμαστε στον 6ο χρόνο. Δεν είναι λίγο. Δεν υπάρχει στα παγκόσμια χρονικά χώρα που να έχει τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ύφεση. Κάπου βρίσκει κάποια λύση στα θέματα αυτά. Αν κάποιος πει, γιατί το ακούω πολλές φορές, είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να συμπράξει με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτά είναι αστειότητες στην πολιτική. Ο Φλωράκης με τον Μητσοτάκη δεν συγκυβέρνησαν. Και να πάω πιο παλιά, ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, ο Μπερλίγκουερ, με τον ιστορικό συμβιβασμό, δεν συγκυβέρνησε με τη δεξιά του Αντρεώτη. Άμα τα παιδικά τους πουν κάτι αυτό, τους τραβούν τα φτάκια και τέλειωσε. Κάτι φθηνό μηνινόλι, φαντάζεται κάποιος δηλαδή ότι υπάρχει κόμμα το οποίο είναι ανεξάρτητο και δεν ελέγχεται είτε από ημετέρους είτε από ξένους προμηθευτές εντός εισαγωγικών. Αυτά είναι για τον πολύ κόσμο, ας πούμε, που είναι. Οι άλλοι που δεν θέλουν να καταλάβουν, άλλοι που είναι ρομαντικοί και νομίζουν ότι με την ψήφο του λαού εκλέγονται οι κυβερνήσεις. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Τώρα,
σενάρια επί σενάριων. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Γιατί δεν ξέρουμε, όπως σας είπα, τα κίνητρα του καθενός. Να κλείσω εγώ το θέμα το εσωτερικό, λέγοντας ότι υπάρχει μια απειλή μεγάλη από τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος απειλεί να κάνει κόμμα. Έχει τρομοκρατήσει τον ελληνικό λαό. Αφού μας έρθει σε μια φορά, μας απειλεί τώρα να μας ξανασώσει ο κύριος Γιώργος, ο Γιώργος Παπανδρέου. Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, όσο μπορούμε πιο συμπυκνωμένα, βέβαια, να μην πάρουμε χρόνο από τον Μιχάλη. Σήμερα, αυτά που λέγαμε για την Βουλγαρία, που είχαμε κάνει μια ανοίξη, ότι όλους τους είχαμε, έχουμε και τους Βούλγαρους τώρα να μας δημιουργούν προβλήματα, σήμερα ανακοινώθηκε από ένα τμήμα της Ακαδημίας Επιστημών της Σόφιας, που είναι, ειδικεύεται στην γλώσσα, ότι έκαναν μια έρευνα σε όλες τις βαλκανικές χώρες και στην Ελλάδα και διαπιστώνουν ότι το 50% περίπου των Ελλήνων μιλάει βουλγαρικά. Και αυτή την έρευνα την δημοσιοποιεί επισήμως η Βουλγαρική Ακαδημία της Σόφιας, δεν είναι έτσι των εφημερίδων, και η οποία στέλνεται προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Δεν ξέρω πού πήγαν, πάντως έχουν δημοσιεύσει τον χάρτη όπου μιλούν βουλγαρικά. Καλά, δεν λέω για τα Σκόπια, δεν λέω για κάποια τμήματα της Σερβίας, αλλά αυτοί βάλανε μέσα τη μισή Ανατολική Θράκη, την κατεχόμενη από τους Τούρκους, Αδριανούπολη κλπ. Άλλωστε πάντα η διεκδίκησή τους ήταν μέχρι εκείνο το σημείο ότι η Αδριανούπολη πρέπει να την πάρουν. Και μάλιστα στο εισηγητικό σημείωμα της Βουλγαρικής Ακαδημίας αναφέρεται ότι οι περιοχές όπου διαπιστώσανε ότι μετά από έρευνες, τι έρευνες δεν ξέρω, δεν μας είπαν, ότι μιλούν βουλγαρικά, είναι περιοχές που ήταν τμήματα της Βουλγαρίας και τώρα τα έχουν υπό την κατοχή τους σε άλλες χώρες. Επομένως, το παιχνίδι της διεκδίκησης εξακολουθεί να υπάρχει και επισήμως. Υπήρχε, νομίζω, δεν ξέρω αν σας είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά για το γεγονός ότι κατά τις εορτές με την επέτειο της ένταξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, περάσανε 100 χρόνια από το 1914, έχουν κάνει συνεχείς διαδηλώσεις οι Βούλγαροι σε όλες τις πόλεις της Βουλγαρίας. Εκεί βέβαια ήταν κατευθυνόμενα από το κόμμα του ΑΤΑΚΑ, το θεωρούμενο ακροδεξιό, αλλά και από τον παλιό το Βεμερό. Βεμερό βεβαίως έχει και ο Γκρούευσκι, που διασπαστεί αυτή μεταξύ τους, όπως ξέρετε. Βεμερό ήταν το κόμμα το οποίο πολεμούσε τους Έλληνες Μακεδονομάχους, έτσι κομιταζίδες, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτοί κάνανε εκδηλώσεις, μιλούσαν και απαιτούσαν ότι πρέπει να επαναφερθεί η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και μάλιστα ένα από τα συντήματά τους ήταν διέξοδος στο Αιγαίο. Αυτό το κάνουν πολλές φορές, κάθε χρόνο κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά με μικρή συμμετοχή, και το κάνουν αρχές Μαρτίου, όπου ήταν η ημερομηνία την πρώτη εβδομάδα, νομίζω 3 Μαρτίου ή 7 ή 3, δεν θυμάμαι ακριβώς, που το 1878 στο προάστιο του Αγίου Στεφάνου έξω από την Κωνσταντινούπολη υπεγράφει η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και έκανε τη Μεγάλη Βουλγαρία. Μέχρι τώρα λέγαμε, εντάξει, είναι κάποιοι οι οποίοι φωνάζουν. Ωραία. Το κόμμα όμως τώρα, το ΑΤΑΚΑ και το ΒΜΡΟ, συγκυβερνούν με το κόμμα του Μπορίσου. Είναι μέσα. Τα πράγματα δηλαδή παίρνουν επίσημη χρειά. Και πολύ περισσότερο όταν έρχεται και η Βουλγαρική Ακαδημία να το λέει, που δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, από την στιγμή της πτώσης του κομμουνισμού στην Βουλγαρία. Ήδη η Βουλγαρική Ακαδημία είχε κάνει μια διακήρυξη όπου έλεγε ότι η Βουλγαρία συνορεύει με τον εαυτό της.